βοηθός προπονητή. Ο Ρενέ Φερχέιν έχει εργαστεί εκεί. Λάθη επί λαθών δεν σιγουρεύουν τις μεταβιβάσεις τους, κυρίως οι Βέλγοι, οι οποίοι καλούνται και να επιτεθούν. Ωραία παλιά για τον Μενδόσα, δεν πέρασε την τελευταία στιγμή από την παρέμβαση του Μαρσέλο Ζωζέ Μπορντόν, του Βραζιλιάνου σεντερμπακ. Ζάιτς έχει γυρίσει πολύ πίσω, Μάισνερ, και τώρα Γκέρμπερ. Βαθιά παλιά, ίσα ίσα για να φύγει η μπάλα. Το Gottlieb Daimler δεν έχει γεμίσει απόψε. Ένα στάδιο που παίρνει πλέον περισσότερους από 51.000 θεατές. Μετά την ανακαίνιση του, το παλιό στάδιο Νέκαρ. Έχει πάρει το όνομά του βέβαια από το τεράστιο πάρκο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Ωραία ενέργεια από τον Ζάιτς, ποιος αφήνει για τον Μπαλάκοφ. Ο Βούλγαρος σουτάρει επάνω στον Αμανατίδη, δεύτερη ευκαιρία για τον Μπαλάκοφ. Προτιμά να δώσει πάσα στον Κουράνι. Επιμένει στον Γκάρδι. Έναν Κέβι Κουράνι, φόβο και τρόμο φέτος, έχει πετύχει ήδη 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας παίκτης τον οποίο πέρσι μάλλον δεν ήξερε κανείς. Σίγουρα όχι εκτός των συνόρων της Γερμανίας. Μόλις 20 ετών. Παίκτης με πολύ καλή κίνηση, άριστη τεχνική κατάρτιση, βραζιλιάνικη σχεδόν θα λέγει κανείς. Και ψηλός, 1,88. Ιδανικό στράικερ. Αλλά και από την άλλη ο Μενδόσα είναι εξαιρετικά ταλαντούχος επιθετικός. Το δείχνει άλλωστε σε αυτήν εδώ την ενέργεια. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Άφησε δεξιά για τον Αγγλιμπέρ. Τσεχ. Κάθε την παλιά για τον Μενδόσα. Ευκαιρία. Έκοψε όμως την τελευταία στιγμή ο Μάισνερ. Και τώρα Μπαλάκοφ προσπαθεί να ανοίξει την αντεπίθεση. Ωραία κάθε την παλιά. Ευκαιρία για τον Γιώχεν Ζάιτ που μπαίνει στην περιοχή. Άνοιξε όμως πολύ την μπάλα. Η ευκαιρία χάνεται για την Στουτγκάρδη μετά την έξοχη κάθε την παλιά από τον σπεσιαλίστα, τον Κρασιμίρ Μπαλάκοφ. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ αυτή τη στιγμή στην Πράγα με 1-0. Η Σλάβη έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Το 21ο λεπτό στο Gottlieb Daimler. Απευθείας μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 3, Στουτγκάρδη 0, Μπριζ 0. Ακόμη και με ισοπαλία οι Γερμανοί περνούν στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Ακόμα και με ήττα, με 0-1. Κακή παλιά από τον Φερχέιν, δεν παρακολουθούσε και ο Φάντερ Χέιντεν, πλάγιο out. Φέλιξ Μάγκατ όρθιος, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε την Στουτγκάρδη. Ανέλαβε στα μέσα της περσινής σεζόν, κατάφερε να την σώσει από τον υποβιβασμό και φέτος την καθοδηγεί σε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πορεία. Η Στουτγκάρδη φιναλίστ αυτής της διοργάνωσης το 1989, όταν και είχε χάσει σε διπλούς τελικούς από την περίφημη τότε Νάπολη του μεγάλου Diego Armando Maradona, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση. Λες μια καθυστερή, αφήνει δίπλα του στον Φιλίπ Κλεμάν. Υπάρχουν 2-3 παίκτες στο ρόστερ της Πρίζ, τους οποίους ο Σόλιντ προτιμά να εναλλάσσει μεταξύ τους σε ρόλους center back, αμυντικού half. Παίκτες όπως ο Τίμι Σίμονς, ο Φιλίπ Κλεμάν, ο Γκαϊτάν Αγγλιμπέρ.
κατατοπιστικότατο το replay της ZDF που καλύπτει το μάτς στην Γερμανία. Offside ο Χερτ Φερχέιεν. Έδειξε με το κεφάλι ο Σίμονς. Αγγλμπέρ για τον Φερχέιεν. Κοινός υποπίεση, δεν υπάρχει φάουλ. Ευκαιρία για τον Ζάιτς να κάνει την σέντρα. Για ποιον όμως, έκοψε με το κεφάλι ο Κλεμάν και τώρα η Λέσνιακ. Παλιός παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, αν και δεν έμεινε πολύ εκεί. Κάνει καριέρα κυρίως στην Όμπιλιτς. Είναι ταχύτατος ο Ζάιτς, ανοίγει την μπάλα, κερδίζει τον αντίπαλό του, τον Ντεκόκ στην κόντρα και κόρνερ. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Φιλίπ Κλεμάν, πρώτου Κέβιν Κουράνι. Η φάση αυτή στο 24, κοιτάξτε την ταχύτητα με την οποία ξεχύθηκε ο Γιώχεν Ζάιτς. Ο Ολιβιέ Ντεκόκ απλά παρακολουθούσε τον αριστερό χαφ της Στουτγκάρδης. Δεν φάνηκε ικανός να τον προλάβει. Ο κόρνερ περνάει ανεκμετάλλευτο, τουλάχιστον για την ώρα, καθώς η Στουτγκάρδη επιμένει. Το γέμισμα για το κεφάλι του Κουράνι, έδιωξε όμως ο Σίμονς. Και τώρα Τσέχ. Ο κίνδυνος πέρασε για την Μπριζ. Νάστια Τσέχ, ο οποίος έχει μείνει στην σκιά του Ζλάτκο Ζάχοβιτς, τα λέει κανείς, στην εθνική Σλοβενίας. Είδαμε για λίγο και το προεδρείο της Στουτγκάρδης και τον Δόκτωρα Γκέρντ Νίμπαουμ, που είναι πλέον πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γερμανίας. Gerhard Mayer Vorfelder. Πλάγιο out για τους Βέλγους. Στα μισά του πρώτου μέρους δεν υπάρχει σκορ στο Gottlieb Daimler. Σέντρα από τον Φερχέιν για το κεφάλι του Μενδόσε. Μπάλα πέρασε προς τον Μάρτενς. Μπαίνει τώρα στην φάση, κάνει ωραία την κίνηση και το σούτ έξω την περιοχή. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 26. Το σούτ του Σάντι Μάρτενς, το οποίο μπλόκαρε ο Τίμο Χίλντεμπραντ. Έξοχη ενέργεια από τον Μάρτενς, ο οποίος κατέβασε την μπάλα με το στήθος και στη συνέχεια στράφηκε γύρω από τον άξονα του, έπιασε το σούτ. Όχι όσο ισχυρό θα ήθελε πάντως. Η Μπριζ είναι εκείνη που ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, αλλά δεν έχει καταφέρει να μπει, να πατήσει στην περιοχή της Στουτγκάρδης. Η Μπριζ η οποία απάντησε στην ήττα της στο πρώτο μάτς με ένα εντυπωσιακό 5-0 επί της Λόκερεν. Η σέντρα περνάει, διώχνει με γροθιές ο Χίλντεμπραντ, επιμένει η Μπριζ, έχουμε offside, καθώς δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν οι επιθετικοί των Βέλγων. Μια φάση που σίγουρα θα δούμε ξανά. Ο Χίλντεμπραντ επενεύει έγκαιρα. Ο Φερχέιν θέλησε να μπει στην φάση, χρησιμοποίησε και το αριστερό του χέρι. Είχε προλάβει όμως ο Χίλντεμπραντ να διώξει ήδη με τις γροθιές του. Η Μπριζ λοιπόν συνέτριψε με 5-0 την Λόκερεν και στη συνέχεια νίκησε με 2-1 την μεγάλη της αντίπαλο, την Άντερλεχτ. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ήρθε αποφασισμένη λοιπόν στην Γερμανία για τον επαναληπτικό. Σέντρα από τον Ζάιτς, απευθείας στα χέρια του Ντάνι Φερλίντεν. Η Στουτγκάρδη από την άλλη, μετά από ένα πολύ καλό σερί, έρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες. Δεν υπήρξε φάουλ εδώ. Επενεύει ο Σίμονς
αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Εδώ υπάρχει όμως φάουλ πάνω στον Μενδόσα από δύο παίκτες. Δέχτηκε δύο τρεις κλωτσιές ο Περουβιανός από τον Ανδρέας Χίνκελ. Στον Γκάρβι λοιπόν ιτήθηκε 3-1 στη Βρέμη και στη συνέχεια το περασμένο Σάββατο 0-3 από την Bayern σε αυτό εδώ το στάδιο. Ο Μάγκατ βέβαια δήλωσε ότι δεν είναι ντροπή αυτή του Γκάρβι να χάνει από αυτήν την Bayern. Ένα αποτέλεσμα όμως που έριξε την Στουτγκάρδη από την τρίτη θέση στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στην Bundesliga. Η Στουτγκάρδη βρίσκεται σε θέση άμυνας και σε αυτήν τη φάση. Κεφαλιά άτσαλη προς τα πίσω από τον Μπορντόν. Μπαίνει στη φάση τώρα ο Κουράν, είναι ένας εναντίον δύο. Δεν κατάφερε τελικά να κάνει το κοντρόλο. Τίμι Σίμονς δίνει τη λύση. Ο Κουράν είναι κίνδυνος θάνατος στην αντίπαλη περιοχή. Ωραία κίνηση από τον Μπαλάκοφ. Κουράνι και πάλι για τον Βούλγαρο. Με το αριστερό, κακή παλιά για τον Αμανατίδη, δεν έφτασε ποτέ στον Έλληνα διεθνή. Κόντρα, στέλνει την μπάλα πλάγια. Ο Τόμας Σαφ στην εξέδρα, προπονητής της Βέρντερ. Αν προλάβαινα εδώ καλά. Φάντερ Χέιντεν κάθε την παλιά για το κεφάλι του Φερχέιν, ο οποίος έχει έρθει προς το κέντρο της επίθεσης μετά το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Εμπολής το μάτς εξελίσσεται στο μισό γήπεδο, στο μισό της Στουτγκάρδης. Μόνο μια καλή φάση για τους Βέλγους μέχρι τώρα, το σουτ του Μάρτεν στο 26. Κάθε την παλιά από τον Τσέχ, παραλίγο να πέσει ο Νταουθένι Μπάνιεθ. Μπάλα δεν έχει βγει πλάγια. Χίνκελ αφήνει πίσω για τον Μπορντόν. Όπως ο Βραζιλιάνος υπό την πίεση του Μάρτενς. Μπάλα χάνεται και πάλι για τους γηπεδούχους. Οι παίκτες του Γκάρδης δεν μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα. Σίμονς για τον Τσέχ. Κλέβει ο Σλοβένος, πεισματάρης. Αγγλιμπέρ για τον Ντεκόκ. Κυκλοφορία της μπάλας την τελευταία στιγμή δεν πέρασε η μπαλιά για τον Γκαϊτάν Αγγλιμπέρ. Είναι ζήτημα αν βρίσκονται τρεις παίκτες και των δύο ομάδων στο μισό γήπεδο του Φερλίντεν. Ο Κουράνι θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, δεν του δίνει το φάουλ ο Ισπανός. Ενδεχόμενα να έχει και άδικο. Μενδόσα σηκώνει την μπάλα, δίνοντας την ευκαιρία στον Μέιρα να απομακρύνει. Εδώ και οι δύο παίκτες έκαναν φάουλ. Ο αγώνας εξελίσσεται και πάλι. Η μπάλα περνάει ξανά από τα πόδια του Τσέχ. Όχι όμως και η μπαλιά του προς την περιοχή, προς τον Φερχέιεν. Κλεμάν. Σίμονς. Αγγλιμπέρ για τον Φερχέιεν και πάλι για τον Γκαϊτάν Αγγλιμπέρ. Νάστια Τσέχ. Καλό το 1-2. Φερχέιεν. Ασφυκτική πίεση από τους Βέλγους. Προσπαθούν να πλησιάσουν στην περιοχή της Στουτγκάρδης, να κάνουν ένα break, η μπάλα να φτάσει στον Μενδόσα. Δεν έφτασε όμως ούτε σε αυτήν τη φάση και τώρα το φάουλ δεν καταλογίζεται από τον Νταουδένι Μπάνιεθ, που ήταν στο ένα μέτρο από τη φάση. Τσέχ και ο Μπορντόν όπως απογοητεύει στην Γκάρδη μέχρι στιγμής και αναγκάζει τον
Μάγκατα να φτάσει μέχρι την γραμμή. Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρχε φάουλ. Ίσως όχι ικανό για να σφαδάζει ο Μπορντόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Βραζιλιάνος παρεμποδίστηκε από τον Τσέχ. Μενδόσα για τον Φερχέιεν. Πάντα στην επίθεση Μπρίζ, κακή μπαλιά από τον 32χρονο φορ. Λέσνιακ. Περνάει και αυτό στη μεσαία γραμμή. Χέρι. Ακούσιο, αλλά ήταν απλωμένο το χέρι του Φερχέιεν. Αντικανονική κίνηση του σώματος. Είμαστε πλέον στο 34ο λεπτό. Απευθείας μετάδοση από το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Τρίτος γύρος του κυπέλου UEFA. Επαναληπτικοί αγώνες. Απόψε σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε ότι η κλήρωση για την τέταρτη φάση αλλά και για τα πρώιμη τελικά θα γίνει αύριο στην Ελβετία, στη 1 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Και όλοι ευελπιστούμε στην τριπλή ελληνική εκπροσώπηση. Οι αγώνες είναι και οι τελευταίοι για το κύπελο UEFA για το 2002. Σε δράση ξανά τον Φεβρουάριο του 2003. Όπως βέβαια και για το Champions League. Άλλωστε, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι διοργανώσεις ή έχουν τελειώσει ή διακόπτονται λόγω του χειμώνα. Επιθετικό φάουλ που έχει κάνει στο κέντρο του γηπέδου ο Κέβιν Κουράνι. Ο οποίος έχει σκοράρει και στα 4 τελευταία παιχνίδια της Γκάρδης. Σε απίστευτη φόρμα φέτος ο 20χρονος στράικερ. Χάρη σε Γκάρδη την ισοπαλία στο Ρόστοκ με 1-1. Στην συνέχεια σκοράρει στο 3-0 επί του Ανόβερου. Χάρη σε την νίκη στην ομάδα του Μάγκατ κόντρα στην Μπρίζ το πρώτο μάτς με 1-2. Σκοράρει και στην ήττα της Βρέμης πριν από 10 μέρες. Top scorer λοιπόν της ομάδας του με 16 γκολ. Ένας αντίστοιχος παίκτης δεν υπάρχει στην Μπρίζ. Ο Μενδόσα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε συμπαίκτη του έχει 9 σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μπρίζ η οποία είναι ακόμα μέσα και στο κύπελο Βελγίου, έχει δώσει έναν αγώνα βέβαια μόνο. Νίκησε με 2-0 την αδύναμη Βέφερχεμ και πέρασε στη φάση των 16. Και εκεί εύκολη κλήρωση ενάντια στην Μπόχολτ της τρίτης κατηγορίας. Η δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα στο Βέλγιο μετά φυσικά την Άντερλεχτ. 10 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 10 Super Cup. Έχει φτάσει και σε 2 ευρωπαϊκούς τελικούς η Μπρίζ, αλλά τους έχασε και τους 2 από την Λίβερπουλ. Τόσο στο κύπελο πρωταθλητριών, όσο και στο κύπελο UEFA. Και η Στουτγκάρντ έχει φτάσει σε 2 ευρωπαϊκούς τελικούς. Είχε ιτηθεί το 97 από την Chelsea με 1-0. Το 98, ζητώ συγγνώμη, στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων, τον πρώτο τελευταίο της ιστορίας. Η Λάτσιο ήταν η τελευταία τροπεούχος. Ενάντια στην Real Mallorca. Το γύρισμα από τον Φερχέιν, ο Μενδόσα παλεύει με 3 αντιπάλους, χάνει την μπάλα ο Περουβιανός. Βγάζει ο Μάισνερ, θέλησε να κάνει την κίνηση ο Κουράνι, μπαίνει στη φάση ο Μανατίδης. Ανοίγει για τον Κουράνι, αλλά ήταν περισσότερο προωθημένη η μπαλιά του από ό,τι έπρεπε. Ήταν φύση αδύνατο να τον προλάβει εκεί.
Οι Βέλγοι πάντως δεν το βάζουν κάτω στην επίθεση. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανοίξουν την άμυνα της Στουτγκάρδης, αλλά λείπει η τελική μπαλιά. Λείπει βέβαια και ο Ρουμάνος, ο Αλίν Στόικα, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Άντερλεχτ. Είχε χαρακτηριστεί όταν ήταν λίγο μικρότερος, για την 23, ο νέος Χάτζη. Έχει πάντως χρόνια μπροστά του για να προσπαθήσει τουλάχιστον να φτάσει σε ένα επίπεδο. Παίκτες σαν τον Χάτζη, τον Μπαλάκοφ που μόλις είδαμε δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Φάουλ για την Μπριζ. Παίρνει πολύ κόσμο στα καρέ του Τίμο Χίλντεμπραντ. Έγινε κάποιο φάουλ εκεί εκτός φάσης. Κεφαλιά από τον Μενδόσε, μπάλα παίρνει ύψος, λάθος από τον Μπορντόν. Πρέπει να υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ. Δεν υπάρχει φάση. Ήταν το φάουλ από τον Φερχέιεν στον Χίλντεμπραντ, από το τραγικό λάθος του Μαρσέλο Μπορντόν. Κοιτάξτε ξανά, πήρε την κεφαλιά ο Ανδρές Μενδόσα. Μπάλα μάλλον χτύπησε στον ώμο του. Και εδώ ο Μπορντόν αφήνει την μπάλα, πιστεύοντας ότι πίσω του υπάρχει μόνο ο Χίλντεμπραντ. Δεν είχε δει τον Φερχέιεν που μπήκε σφίνα, αλλά δεν πρόλαβε ο Βέλγος να τσιμπήσει την μπάλα. Στην προσπάθειά του γκρέμισε στο κόρτο των Μπορντών. Νάτος εδώ, Χέρτ Φερχέιεν. Από τους κορυφαίους Βέλγους παίκτες των τελευταίων, της τελευταίας δεκαετίας. Μπαλάκοφ για τον Σίλβιο Μάισνερ και εκείνος για τον Γιώχεν Ζάιτς, κόβεται από τον Ντεκόκ και πάλι Μάισνερ, ξανά για τον Ζάιτς και έχουμε φάουλ εδώ. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Ήταν ο Μέιρα τελικά ο παίκτης που άφησε την μπάλα και ο Μπορντόν αυτός που προσπάθησε να μπαλώσει την κατάσταση. Ακόμα και ο Γερμανός τηλεσκηνοθέτης μας έδειξε τον Μπορντόν στο πρώτο replay, σε κοντινό πλάνο. Ήταν όμως ο Πορτογάλος, ο Φερνάντο Μέιρα που έκανε το λάθος, ο παλιός παίκτης της Γκυμαράες και της Μπενφίκα. Απομακρύνει ο Φαντερχέιντεν που ήρθε από τα δεξιά στην φάση αυτή. Η Στουτγκάρντ προσπαθεί δειλά-δειλά να βγει μπροστά. Οι Γερμανοί παίζουν ιδιαίτερα παθητικά, σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που αφήνουν συνήθως οι Γερμανοί. Ο Φερχέιν βρίσκεται στο έδαφος. Δεν έχει πρόβλημα όμως και συνεχίζει. Παλιός παίκτης της Άντερλεχτ, ο Φερχέιν, αλλά μεγάλη καριέρα με την Μπριζ. Η οποία ασφαλώς δεν θέλει να αποχαιρετήσει από νωρίς και το κύπελο UEFA μετά από το Champions League. Ο Μενδόσα κάνει το σουτ, μπάλα κοντράρι και διώχνει ο Μπορντόν. Βλέποντας ότι είναι πολύ δύσκολο να διασπάσεις την άμυνα της Στουτγκάρδης, ο Μενδόσα προσπάθησε να ευνηδιάσει. Νάτος και πάλι ο Περουβιανός, έξοχη κίνηση. Αφήνει δεξιά για τον Τσέχ, το σούτ, την μπάλα κοντράρι και φτάνει στα πόδια του Φερχέιεν. Έχει χώρο μπροστά του, κάνει το γύρισμα, η κεφαλιά και κόρνερ. Από τον Ανδρέας Χίνκελ. Η φάση αυτή στο 42. Ζήγησε τις επιλογές του ο Φερχέιεν. Προτίμησε ένα σεντράρι για το κεφάλι του Σάντι Μάρτενς, ο οποίος παρά το ύψος του είναι 1.90, είναι καλύτερος με την μπάλα κάτω. Το κόρνερ εκτελέστηκε, διώχνει με γροθιές ο Χίλντεμπραντ, ευκαιρία για το 0-1. Διαδοχικές κόντρες. Αναμφίβολα αν η Μπριζ σκοράρει πρώτη και κάνει το 0-1, το παιχνίδι θα πάρει μια άγρια ομορφιά. Καθώς και οι Γερμανοί θα αναγκαστούν να βγουν από το καβούκι τους. Μέχρι και ο Μπαλάκοφ γύρισε πίσω για να αμυνθεί. Σίμονς θεωρείται ο πλέον ανερχόμενος
αμυντικό στο Βέλγιο, ο Τίμι Σίμονς. Είχε αργή ανάπτυξη πάντως. Έκλεισε τα 26 του χρόνια χθες, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έκανε το όνομά του. Παλιά για τον Μάρτενς. Δεν πέρασε. Φερχέιεν έχει χώρο. Πολύ δυνατή μπαλιά, το απευθείας out. Ο Πέτερ Φαντερ Χέιντεν είχε ανέβει από την περιοχή του μέχρι σχεδόν το σημειάκι του κόρνερ, αλλά ήταν αδύνατο να προλάβει αυτήν την μπαλιά. Λιγότερο από δύο λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους. Πάντα 0-0 στο Gottlieb Daimler ανάμεσα στην Στουτγκάρδη και την Μπριζ. Η Μπρούχη, αν προτιμάτε, το φλαμανδικότερο. Γέφυρα σημαίνει το όνομα της πόλης στα Ολλανδικά. Γι' αυτό, επειδή είναι πασίγνωστο το Μπρίζ για τα κανάλια του, έχει χαρακτηριστεί η Βενετία του Βορρά. Φαντερ Χέιντεν. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Μενδόσα. Από την παρέμβαση του Σίλβιο Μάισνερ, παίκτη της Αρμίνια. Ωραίο το κοντρόλ από τον Κουράνι. Κρατάει την μπάλα, ανοίγει για τον Μπαλάκοφ. Εκείνος τρυφογυρίζει σαν να χορεύει. Άνοιξε και πάλι για τον Κουράνι που επιμένει. Δεν υπάρχει τίποτα βέβαια παρά τις διαμαρτυρίες. Καθυστέρησε ο Φερλίντεν, μπαίνει η κόντρα από τον Κουράνι. Διώχνει ο Φερλίντεν. Τα έκαναν θάλασσα οι αμυντικοί της Μπρίζ στην φάση αυτή, αλλά τη γλιτώνουν. Απόδειξη offside. Ο Κουράνι στο τέλος της φάσης. Άφησε ωραία ο Τσέχ για τον Μενδόσα και πάλι ο Σλοβένος. Είναι ανοιχτή η άμυνα της Μπρίζ, ωραία μπαλιά για τον Φερχέιν, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να την προλάβει. Δεν κατάφεραν οι Βέλγοι εδώ να πιάσουν στον ύπνο τους Γερμανούς. Προφανώς υπόδειξη για offside, αλλά εδώ λογικά θα πρέπει να έχουμε κάρτα, γιατί κάποιος παίκτης κλώτησε την μπάλα, δεν πρόλαβα να δω ποιος, μετά την υπόδειξη του Νταουδένι Μπάνιεθ. Συγγνώμη. Έχουμε ήδη συμπληρώσει 45 λεπτά στο πρώτο μέρος και εξακολουθεί να μην υπάρχει σκορ. Λογικά δεν πρέπει να έχουμε και πολλές καθυστερήσεις, πολύ επιπλέον χρόνο. Φαντερ Χέιντεν αφήνει και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Αρτούρο Νταουδένι Μπάνγκεθ για το πρώτο ημίχρονο. Όχι ιδιαίτερα θεαματικό παιχνίδι. 0-0 ανάμεσα στην Στουτγκάρδη και την Μπριζ. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτά.